Ξεκίνησε την πυρική περίοδο την 1η του Μάη. Με τους εθελοντές που είπες, εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα και κανένα παράπονο. Είναι αμέσως το συμβάν. Όπως και τη Μεγάλη Παρασκευή, στο περιστατικό που είχαμε στην Τραχύλα, η ΓΕΑ ήταν παρόν. Και ο Δήμος φυσικά της Μανής. Και απαρχαιωμένα και παλεύουν με δικούς τους σπόρους. Και ό,τι μπορούμε προσφέρουμε και εμείς. Πάντα η πυροσβεστική είναι σε ετοιμότητα για οποιοδήποτε συμβάν και για την αντιπυρική φέτος, παρόλα τα προβλήματα που υπάρχουν, είμαστε σε καλή κατάσταση, θέλω να πιστεύω. Αν και το καλοκαίρι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, όπως φαίνονται τα πράγματα. Έχουμε ξεκινήσει πυρκαγιές πολύ νωρίς. Είχαμε τη Μεγάλη Παρασκευή ένα μεγάλο συμβάν στην Τραχύλα και το Μεγάλο Σάββατο στην περιοχή του Δήμου Μεσίνης, Λογκά, Αγνάντη και στο Δρακονέρι, όπου τα παιδιά έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό για να μην έχουμε μεγάλα προβλήματα. Γίνεται προανάκριση. Οι πολίτες θα πρέπει να προσέχουν την καύση. Απαγορεύεται, δίνουμε άδεια μόνο για μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας στην περιοχή μας για τις αγκινάρες της Μικρομάνης. Το συντονιστικό όργανο συνεδριάζει μια φορά το χρόνο πριν την έναρξη της πυρικής περίοδου. Όλοι οι φορείς που συμμετέχουν και οι εθελοντικές οργανώσεις εκθέτουν τα προβλήματά τους, τα οποία είναι πολλά από ό,τι είδαμε. Η χρονιά είναι δύσκολη για φέτος, γιατί έχουμε ξηροθερμική περίοδο μεγάλη θα έχουμε και τα στατιστικά δεν μας ευνοούν. Ελπίζω όμως να ανατραπούν τα στατιστικά, γι' αυτό το λόγο υπάρχουν και η προσπάθεια των ανθρώπων για να ανατραπεί. Πέραν αυτού, ο κάθε φορέας με τα δικά του προβλήματα πιστεύω ότι θα συμμετέχει στο μέτρο που μπορεί, γιατί η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι ένα μεγάλο γεγονός το οποίο αφορά όλο τον κόσμο, αφορά την περιουσία του κόσμου, αφορά ανθρώπινες ζωές, αφορά γενικά τη ζωή μας και θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι. Από πλευράς δασαρχείου έχει γίνει έλεγχος όλου του οδικού δικτύου αντιπυρικών ζωνών και δεξαμενών. Η συντήρηση του όμως θα φτάσει μέχρι το Σεπτέμβριο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτόματα αυτό το πράγμα. Ήδη συντάσσονται οι σχετικές μελέτες, μία χρηματοδότηση έχει έρθει, έχει τα προβλήματά της. Ελπίζω όμως ότι και με τη βοήθεια της Περιφερειακής Ενότητας θα μπορέσουμε έγκαιρα τουλάχιστον να δώσουμε πρόσβαση σε όλο το δασικό οδικό δίκτυο. Από πλευράς μέσων συντήρησης εννοείται. Η υπηρεσία διαθέτει 3 μηχανήματα, αλλά δεν έχει χειριστές. Έχει κάνει μια μετάταξη σε κάποιον χειριστή, τουλάχιστον να μπορέσει να δουλέψει ένα με ένα χειριστή φέτος.